όσους μπήκατε πρώτη φορά στο κανάλι μου, ο Άρης από τις μικρές διαδρομές. Σήμερα έχουμε επίσκεψη στο χωριό Μεσόγεια. Μας έχουν προσκαλέσει. Και έχουμε κι άλλον εδώ παρέα. Ποιος είσαι εσύ, δεν σε ξέρω κόσμος. Βεβαίως και δεν με ξέρει ο κόσμος. Είμαι ο Γιώργος Αβραμίδης. Είμαι εδώ φίλος του Άρη. Ναι, του Άρη και του Ανδρέα. Λοιπόν, και βέβαια θέλω πάρα πολύ να δω από κοντά όλες αυτές τις αναρτήσεις. Πώς γυρίζονται τα βίντεο, τέλος πάντων. Ναι, πώς οι μικρές διαδρομές έχουν ανδρωθεί. Από παιδάκι που ήτανε, έχει ανδρωθεί τώρα, έχει μεγαλώσει και όπου πάω, σε όποια γειτονιά της Άμμου πηγαίνω, όλοι με ρωτάνε για τις μικρές διαδρομές. Αλλά το ευχάριστο είναι ότι ήμουν και στο Ναύπλιο και στη Θεσσαλονίκη και στην Ξάνθη που πήγα τους προηγούμενους δύο μήνες, με ρωτούσαν για τις μικρές διαδρομές. Για να φτάσουμε στο χωριό Μεσόγεια, ξεκινήσαμε από τη χώρα. Το πρώτο χωριό που συναντήσαμε είναι Κουμαραδέη. Μπήκαμε στον πύργο, στρίβουμε δεξιά και στα 2 χιλιόμετρα πάνω είναι το χωριό Μεσόγειο. Βέβαια, όσο μπορούσα, τους εξήγησα. Αλλά θα χαρώ πάρα πολύ να γίνω κι εγώ ένας συνεργάτης στις μικρές διαδρομές και όσο μπορώ να βοηθήσω, θα είμαι κοντά. Κυκλοφοριακό εδώ στο χωριό, ε! Το παρκάραμε. Κοιτάξτε κάτω ωραίες αυλές. Ωραία σοκάκια, Άρη. Αυτός ο δρόμος εδώ οδηγεί προς τα Πλεισταριά. Το πότε είναι άγνωστο, δεν έχουμε πληροφορίες. Δεν έχουμε πληροφορίες. Αλλά το νερό είναι διαυγές, ε. Διαυγέστατο, έχουμε το καλύτερο. Πίνετε. Βεβαίως. Εδώ, παιδιά, βρισκόμαστε στη βρύση του χωριού, στην κεντρική βρύση. Στα δικά μου παιδικά χρόνια θυμάμαι όλες τις γυναίκες με τις στάμνες, δεν είχε δίκτυο το χωριό, ερχόταν να πάρουν το νεράκι τους για να πίνουν. Εδώ πίσω σας υπήρχε το καζάνι με το ζεστό νερό με τα ξύλα και εδώ πιάνανε όλες τις γυναίκες. Γινόταν η μπουγάδα. Ήταν το μήλε της εποχής. Το μήλε της εποχής, ακριβώς. Και νομίζω ότι πρέπει να ήταν από τα καλύτερα πλυντήρια τσάβου. Πιστεύω, ναι, σαν νεροτριβή ένα πράγμα, αλλά όχι ακριβώς νεροτριβή. Στο χέρι, εδώ πλήσιμο κάργα. Κάστανα. Βέβαια. Καστανιά. Αυτή είναι η καστανιά. Και απέναντι είναι ο λωτός. Λωτός. Δεν θα φάμε λωτό, να μην πάθουμε και τίποτα. Να γυρίσουμε στα σπίτια μας. Εδώ πρόσεχε μονάχα, μην πας από κάτω. Αλλιώς. Μπράβο, πάρ' το κιθάρο. Το τσιμπήσαμε το μιλαράκι μας εδώ στο χωριό, το τσιμπήσαμε. Αράντιστο, είναι πεντακάθαρο, τέλειο, έτσι. Όνειρο. Βιολογικό μιλαράκι εδώ στο χωριό Μεσόγειο. Φία πήγα να το πάρω και μου μείνει στα χέρια. Κάστανο. Κάστανο. Και μια ροδιά απέναντι. Yeah. Τίποτα δεν είπα από αυτό το χωριό. Ένας πανέμορφος κήπος, ε. Αυτό το χωριό τίποτα δεν πάει τσάμπα. Και μια μεταγενέστερ βρύση, 1999. Θα σας δείξω κάτι που ούτε εγώ το έχω ξαναδεί. Παραθυρόφυλλα που γίνανε παγκάκια. Πώς είναι να έχουν πηγή νερό από αυτή τη βρύση τώρα που την έχουν σφραγγίσει. Αυτό το χωριό κάθε γωνιά και μια έκπληξη. Σας κόψανε ΔΕΗ, σας κόψανε το ρεύμα. Θα δώσω τα παιδιά απ' έξω. Θα ανάψουμε κανένα φως, τι θα γίνει. Θα ανάψουμε ρε Άννη. Γλαμπουριά μέχρι και τραπεζομάτιλο. Μας τώρα τι έχει το μαγαζί, τι θα φάμε. Έχει φριζόλα, έχει σουβλάκι, έχει προβατίνα, το ανώτερο που υπάρχει τώρα εδώ. Και ό,τι έχει τη ώρα. Α, τα κομμακαρονάδα δεν έχει πάντα. Δεν έχω ακόμα. Δεν έχει τέτοια. Θα πάει να τη βρει, μπάτμα. Μπάτμα, ε. Τι φτιάχνουμε εδώ. Τηγανιά. Τι κρέα βάζουμε, τι κρέα. Τηγανιά, τηγανιά. Ντόπιο το κρέα. Βέβαια, ντόπια, όλα ντόπια. Για να μα δείξει τη διαδικασία εδώ τώρα. Αλάτι, ρίγανη, μπουκοβό. Και φρέσκο κρέα.
Χοντρό το κρεατάκι, ε. Χοντρό, ναι, χοντρό. Για να κρατάει λίγο υγρασία μέσα. Απλά, πολύ απλά. Πόση ώρα θέλει να γίνει αυτό? Κανένα δεκάλεπτο. Εντάξει. Θέλουμε και χρέη μάγειρα γιατί μας καθαρίζει τις πατάτες. Κάτι ξέρουμε και μέσα από κουζίνα. Η μουστάρδα που γιώνει το πιάτο, ε. Άτε την κάμερα να μην παίρνει τις μυρωδιές. Έχουμε υπομονή, έχουμε. Αυτό λέμε πατάτα φρέσκα. Είναι και ντόπια η πατάτα, ντόπια. Γιώργο, πώς να βλέπεις τη γανιά? Αυτή είναι τη γανιά, αγαπητέ φίλε Άρη. Πατάτα, κοίταξε με φέτα, χωριάτικη. Στο Μεσόγειο. Γεια σας. Γεια σας ήρθαμε. Γεια μας. Γεια μας. Γεια μας. Πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει και αυτό το στενό εδώ του χωριού. Αντρέα, πώς το βλέπεις εδώ το μέρος? Φανταστικό. Φανταστικό, ε. Φανταστικό. Πανέμορφη αυλή, πανέμορφη, ε. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερ, πέντε, έξι και ένας εφτά γάτι. Πόσα γατάκια έχετε, 16? Ναι. Να σας ζήσουνε. Αυτό ήθελα να σας το πω πολύ καιρό. Αυτή ναι. Η πόρτα είναι σαμιακή πόρτα. Βέβαια. Πιθανώς υπάρχει και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Σε πολλά, πολλά. Εδώ μέχρι... Αυτή είναι μια πρότυπη σαμιακή πόρτα για το κατόι το λεγόμενο, έτσι. Ή ντάμ. Ντάμ. Ή ντάμ. Από εδώ έμπαινε ο γάτος. Ανοίγανε και οι δύο πόρτες, έμπαινε το ζώο μέσα. Γάιδαρο, σάλογο, μουλάρι, ό,τι ήτανε. Έτσι. Και μετά, αφού έμπαινε το ζώο, ανοίγαμε το πανοπόρτι. Και έβγαζε την κεφάλα του έξω. Και ήταν ο κουτσομπόλιος της γειτονιάς. Έβλεπε τι γίνεται, ποιος περνάει, ποιος δεν περνάει. Γκάρζε και όλα. Γκάρζε και όλα, βέβαια, βέβαια. Φίλοι μου, δεν πετάμε τον ντρόν σήμερα. Δεν θα το πετάξουμε. Αφού είσαι στον ντρόν πάνω. Έχω καβαλήσει ένα ντρόν, είμαι πάνω στο χωριό. Αν ο Αρβανίτες πάνω, είναι κανένα χιλιόμετρο. Ούτε χιλιόμετρο. 600 μέτρα. 600 μέτρα. Μόνο. Παλιά θα είχε και μονοπάτια που θα πηγαίνανε πάνω. Να το πάτω μονοπάτι. Ναι. Στα αριστερά μας, από εδώ σε 3,5 χιλιόμετρα, είμαστε στον Αηλιά, στο κεντρικό Αηλιά της Σάμου, στο πιο ψηλό σημείο. Τώρα ακούτε τη ζωοδόχο πηγή του Παπακώστα που σημαίνει Εσπερινό. Για πες μας εδώ τι θέα έχουν χωριανοί. Η θέα μας, παιδιά, είναι η εξής. Αφού βλέπετε όλο το χωριό μας, απέναντι είναι ο Παγόνδας. Ναι. Και αν πάμε λίγο αριστερά στη θάλασσα, βλέπουμε το Αγαθονήσι. Όταν ο καιρός είναι καλός και έχει ευκρίνεια, το βράδυ βλέπουμε και τη Λέρο. Και τη Λέρο. Και τη Λέρο. Καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε. Α, και έλα να κεράσουμε και καφεδάκια στο κάτω. Παιδιά, να είστε καλά κι εσείς. Πάνω μέρος του χωριού είναι η Εκκλησία Άγιοι Απόστολοι. Δεν έχει πάθει τίποτα σε μια σε καμία που τους τιμήσαμε τους μεζέδες για τις μικρές διαδρομές Άρης Κωνσταντάρας. Σας ευχαριστώ που καθίσατε για ακόμα μια φορά έως το τέλος και είδατε άλλο ένα βιντεάκι των μικρών διαδρομών. Επισκεφτείτε και τα μικρά χωριά, χρειάζονται στήριξη.